Η ελπίδα και η αγάπη που τόσο ανάγκη έχει σήμερα ο άνθρωπος παρέχονται μόνο από το Θεό, τονίζει ο Σεβασμιώτος Μητροπόλητης Ξάνθης και Περιθωρίου στο αναστάσιμο μήνυμά του. Αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ζούμε για άλλη μια φορά στο διάβα της επιγείου ζωής μας, αυτή την λαμπρή, την μεγάλη, την χαρμόσυνη ημέρα, την ημέρα της ελπίδος και την ημέρα της αγάπης. Και η ελπίδα είναι αυτή που χρειάζεται σήμερα στον καθένα μας περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, αφού οι ελπίδες μας όλες έχουν επικεντρωθεί μόνο στο Θεό, αφού από τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα πολλές φορές απογοητευόμαστε. Η Εκκλησία μας κάθε φορά στις ιερές ακολουθίες, στο τέλος των ακολουθιών, λέει «Δόξασε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε». Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η ελπίδα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος Χριστός νίκησε το σκοτάδι, νίκησε την κακότητα του κόσμου, νίκησε την αδικία, αλλά περισσότερο νίκησε τον θάνατο. Οι συμπατριώτες του, οι Εβραίοι, τον φαντάστηκαν και τον περίμεναν όταν τον υποδεχόταν την Κυριακή των Βαΐων με τα βάγια και τους φοίνικες, τον έβλεπαν σαν επίγειο άρχοντα, ο οποίος θα τους απελευθέρωνε από τον ρωμαϊκό ζυγό όπου ήταν η περιοχή εκείνη, όπως και όλος ο τότε γνωστός κόσμος. Ο Χριστός όμως ήρθε να ελευθερώσει όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από τα δεσμά της δουλείας και του θανάτου. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε, γι' αυτό δοξάζουμε το Θεό και βέβαια η μέρα του Πάσχα και το μήνυμα της Αναστάσεως είναι να σκορπίσουμε αγάπη προς τους συνανθρώπους μας. Ένας ύμνος που τον ακούσαμε χθες βράδυ πάρα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται, Αναστάσιμος, λέει «Συγχωρήσομαι πάντα στη Αναστάση και αλλήλους περιπτυξόμεθα». Δηλαδή να συγχωρήσουμε αλλά και να αγκαλιάσουμε, έτσι, τον συνάνθρωπό μας. Μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε με το χαμόγελό μας, με το ελπιδοφόρο βλέμμα μας, με το να σταθούμε δίπλα στον ανήμπορο, στον άρρωστο, στον πονεμένο, στον φυλακισμένο και να του δείξουμε την αγάπη μας, η οποία δεν μεταφράζεται πάντα με υλικά αγαθά, αλλά ακόμα και ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει και ένας καλός λόγος να αλλάξει τη διάθεση του συνανθρώπου μας. Αδελφοί, εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να χαρίζει υγεία, χαρά, ομόνοια, αγάπη σε όλο το λαό μας και σε ολόκληρο τον κόσμο μας και εύχομαι τα έτη όλων να είναι πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη. Άλλωστε ο Κύριος θυσιάστηκε ως υπέρδετη έδειξη της αγάπης του προς τον άνθρωπο. Αυτή την αγάπη οφείλουμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, να την κάνουμε φάρο της ζωής μας και να τη μοιράζουμε απλόχερα στους συνανθρώπους μας, άσχετα με το χρώμα, τη θρησκεία ή τη φυλή, αφού όλοι είμαστε δικά του δημιουργήματα, είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού.